πιο σοβαρό. Πραγματικά σε τι φάση είσαι στα προσωπικά σου. Δηλαδή, όχι, όχι, ενώ θέλω να πω λίγο πιο κάτω. Είσαι μόνη. Ναι, ναι, ναι. Και έχεις πέρασει και ένα μεγάλο διάστημα. Προφανώς είχες σχέση και δεν έχεις μοιραστεί με κανένα και τα έκλειψες από το φώτα της δημοσιότητας κτλ. Είναι η τακτική που την κρατάω δύο χρόνια τώρα. Και πολύ καλά κάνεις και νομίζω ότι σου έχει βγει στο καλό. Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, είσαι έτοιμη για το επόμενο βήμα? Δηλαδή, μια σχέση η οποία θα κρατήσει και θα αλλάξει πραγματικά η ζωή σου. Τι είναι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, γάμο, οικογένεια και αυτά. Α, μην είναι γάμο, αλλά να είσαι με έναν άνθρωπο και να αισθανθεί ότι μπορώ να κάνω παιδί. Δηλαδή, ότι έχει τελειώσει ένα κύκλο και πρέπει να πάω στον επόμενο. Όχι, όχι, γιατί δεν είμαι καθόλου έτοιμη και δεν θέλω. Καθόλου. Δηλαδή, δεν θέλω. Αν ήθελα, δεν θα το είχα. Νομίζω ότι στη ζωή μπορούμε να είμαστε αυτό που θέλουμε. Μπορεί να θέλουμε, αλλά να μα συμβαίνει. Άρα, εσύ δεν το θέλει. Είναι σου κάθε ρε παιδάκι μου γι' αυτό. Όχι, νομίζω ότι αν θέλει πραγματικά, δημιουργεί τι συνθήκε. Δηλαδή, κοιτά, να το δουλέψει κάπω, να το φτιάξει, να το κυνηγήσει, να κάνει τι συνθήκε να προσελκύσουν αυτό που θέλει. Δεν θέλω καθόλου, παιδί, σε αυτή τη φάση που είμαι. Επαγγελματικά, σε τι φάση είσαι? Τι θα ήθελα? Θέλω αλλαγέ. Τι αλλαγές? Πολύ καιρό τις θέλεις αλλαγές. Φαίνεται, κοριτσάκι μου, δηλαδή δεν το κλείνεις αφού το λες και όλα και το λες μετά. Εδώ το γράφω. Αλλά έχει ανάψει εδώ πάνω ένα νέο. Μα δεν είναι μυστικό. Το έχω μοιραστεί με το κανάλι μου καταρχάς, οπότε είμαι απενεχοποιημένη, μπορώ και το λέω και δημόσια. Δεν είναι ότι θέλω κάτι. Έχω κάτι στο μυαλό μου, το δουλεύω, θα το προτείνω σύντομα στο κανάλι μου. Επειδή εμένα μου αρέσει εκεί που είμαι και είμαι και σχεσάκιας, μου αρέσουν οι μακροχρόνιες σχέσεις. Αν αρέσει, καλώς. Διαφορετικά θα δούμε. Δεν θες να είσαι ένα αυτό, δεν θες να το πεις, αλλά θες να είσαι μόνη ή με κόσμο πάλι? Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και δεν θα είμαι εγώ το πρόσωπο το κεντρικό της εκπομπής. αλλά ούτε και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το έχω κάνει, το έχω ευχαριστηθεί, μου αρέσει, το κάνω χωρίς ενοχές, γιατί ξέρεις, μερικοί έχουν και αυτό το σοβαρό φανές μέσα τους που τους κάνει λίγο ενοχικούς για αυτό που παρουσιάζουν. Αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος μέσα μου. Και το ξέρει ο σταθμός μου εδώ και καιρό. Φαίνεται, κοριτσάκι μου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που εγώ, καταρχήν, εγώ σαν άνθρωπος που σε ξέρω αρκετά χρόνια, αλλά και που σε βλέπω και γιατί περισσότερο. Ήρθε η ώρα σου, που λένε. Δεν είναι μόνο η δική μου ώρα, Πέτρο. Εγώ θεωρώ ότι ήθελε αλλαγές σε όλη τη τηλεόραση. Ήμουν 5 μέρες στο κρεβάτι και είχα τη δυνατότητα να δω τηλεόραση από την αρχή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα τις άλλες μέρες λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα σου πω το εξής. Είναι δυστυχισμένος ο τηλεθεατής και έχουμε ευθύνη γι' αυτό.